Για το λάδι βασιλικού θα χρειαστούμε 30 γραμμάρια βασιλικό και 200 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και πάμε να ετοιμάσουμε το λάδι βασιλικού. Λάδι βασιλικού ξέρετε να φτιάξετε? Όχι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι και εδώ. Ο πρώτος τρόπος είναι απλά βάζουμε ελαιόλαδο, το βασιλικό μέσα στο blender, χτυπάμε και μετά από το χτύπημα το καλό, σουρώνουμε και ουσιαστικά αυτό που μένει είναι το λάδι βασιλικού. Πολύ καλός τρόπος, αλλά έχει σύντομο χρονικό διάστημα ζωής. Που σημαίνει ότι άμα κάνουμε λάδι βασιλικού και το βάλουμε στο ψυγείο, μετά από 4-5 μέρες θα αρχίσει να μαυρίζει. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να έχουμε λάδι βασιλικού για παραπάνω διάστημα, για μήνες? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όχι την κρύα εκχύλιση, τη ζεστή εκχύλιση. Όπως είμαστε τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τον βασιλικό μας και να το ρίξουμε μέσα στο νερό που βράζει. Εδώ. Τώρα, μπλαντσάρουμε όπως λέμε, ουσιαστικά αφήνουμε τον βασιλικό για ελάχιστη ώρα μέσα στο νερό και κατευθείαν πρέπει να σουρώσουμε. Σουρώνουμε το βασιλικό μας. Και με το που σουρώσουμε το βασιλικό μας, πρέπει γρήγορα τι να τον κάνουμε? Να τον παγώσουμε. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι, θα βάλω το σουρωτήρι εδώ μέσα και θα ρίξω το βασιλικό μου. Και όπως βλέπετε η ποσότητα που έχουμε είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ λίγη. Έχει μπλασαριστεί ο βασιλικός και έχει μείνει το τίποτα πραγματικά, κοιτάξτε. Και έτσι όπως είναι, ο βασιλικός μου έχει κρυώσει. Τι θα κάνω, θα πάρω, θα τον σουρώσω καλά και θα το βάλω σε ένα μπλεντεράκι. Εδώ. Το βλέπετε. Βασιλικός μπαίνει μέσα και κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Έριξα σε καυτό νερό το βασιλικό. Κατευθείαν τον έβγαλα, τον σούρωσα, τον έστυψα καλά από όλα τα νερά και αυτό που θα προσθέσω μέσα στο μιξεράκι μου τι είναι? Ελαιόλαδο. Ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Έτσι όπως είναι, νομίζω ότι είναι αρκετή ποσότητα αυτή. Κλείνω το καπάκι. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε εκχύλιση του λαδιού μας με οποιοδήποτε άλλο αρωματικό θέλουμε. Βέβαια, ο πιο εύκολος τρόπος είναι απλά να βάζουμε αρωματικά μέσα στο λάδι, αλλά δεν θα δώσουν τόσο έντονη γεύση. Αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για να δώσουν 100% της γεύσης μέσα στο λάδι μας. Γιατί τώρα όλα τα έλαια που έχει ο βασιλικός, όλα τα αρωματικά έλαια, θα πάνε 100% μέσα στο λάδι μας. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά. Λοιπόν. Και το λάδι βασιλικού μας είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό που θα κάνω είναι τώρα να το σουρώσω, γιατί άμα αφήσουμε τα κομματάκια βασιλικού μέσα, γενικά θα χαλάσουν το λάδι μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε είτε πετσετούλα είτε ένα εταμίν χρησιμοποιήστε. Εδώ. Και όπως βλέπετε από κάτω το λάδι μας βγαίνει κατά πράσινο, το βλέπετε. Είναι φανταστικό, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι και αυτό είναι ένα πραγματικό λάδι βασιλικού. Και αυτή τη στιγμή πάλι έπρεπε να χειροκροτήσεις. Εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι όμως τι γίνεται. Οι καλλιτέχνες τους αρέσει πάρα πολύ να τους χειροκροτάνε οι άλλοι από μόνοι τους. Όχι να ζητιανεύουν το χειροκρότημα. Θα έπρεπε. Μπράβο. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι τώρα να πιέσω λίγο να βγάλω και όλο το υπόλοιπο λάδι. Αν και θα φαινόταν σε όλους ότι εδώ πέρα βρίσκεται όλη η γεύση του βασιλικού, ουσιαστικά ό,τι θέλουμε να πάρουμε το πήραμε μέσα στο λάδι. Αυτό εδώ που έχει μείνει, τι μπορούμε να το κάνουμε? Να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πέστο κάποια άλλη στιγμή. Άμα ρίξουμε λίγο κουνάρι, λίγο ακόμα λαδάκι και λίγο παρμεζάνα, με αυτό που έχει μείνει μπορούμε να φτιάξουμε ένα πέστο και δεν πάει χαμένο. Τι ωραία που τα λέω, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη. Εδώ. Και έχω ένα πολύ ωραίο χωνί. Εδώ. Όπου θα ρίξω το λάδι βασιλικού μου. Παναγία μου. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, τώρα το χρώμα είναι λίγο θαμπό, καθώς θα περνάει η ώρα, αυτό θα γίνει crystal clear, θα καθαρίσει τελείως και θα φαίνεται το πράσινο ακόμα πιο έντονα, θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Για το λάδι βασιλικού, σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, πλανσάρουμε τον βασιλικό για λίγα δευτερόλεπτα και τον σουρώνουμε. Τον μεταφέρουμε σε ένα σουρωτήρι και τον βάζουμε μέσα σε ένα μπολ με νερό και πάγο. Σουρώνουμε ξανά τον βασιλικό και πιέζουμε με τα χέρια να φύγει περιττή υγρασία. Στη συνέχεια, βάζουμε τον βασιλικό στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε ένα τούλι σε ένα σουρωτήρι, περνάμε το λάδι βασιλικού
πιέζοντας με ένα κουτάλι και το βάζουμε σε ένα μπουκάλι